Δούμε, ακουγόμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου και γιορτάζει ο Στέλιος και η Στέλλα και αρκετοί ακόμη, θα το διαβάσω αργότερα τα υπόλοιπα ονόματα. Ήταν μια τρέλα σήμερα, πολλή κίνηση, καθυστέρηση παντού. Βλέπετε, ένεκα Black Friday. Αλλά τώρα που το είπα, για να δούμε ποια άλλα ονόματα γιορτάζουν. Πήρε το μάτι μου ότι γιορτάζουν κι άλλα. Όταν το βρω θα σας το, θα σας το μεταφέρω. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε για όλο αυτό τον μπανζουρλισμό Black Friday εκπτώσεων. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι πολύ σίγουρη αν αυτή η κουλτούρα που ήρθε από την Αμερική μεταφράζεται σωστά και στην, μάλλον μεταφέρεται σωστά και στην Ελλάδα. Γιατί βλέπω ότι στην ουσία δεν υπάρχουν εκπτώσεις. Πάμε για την κουλτούρα, έτσι, για τη μέρα. Για να πούμε ότι ψωνίσαμε. Πάντως, εκ των πραγμάτων, γιατί έρχομαι τώρα από το Σύνταγμα, νομίζω ότι γινόταν το αδιαχώρητο. Δεν μπορούσες να περάσεις από τον κόσμο, από τις σακούλες, από τα ψώνια, από τα αυτοκίνητα, από τα μηχανάκια. Απ' την άλλη όμως, προτιμώ αυτή την εικόνα από την εικόνα του lockdown που είχαμε ζήσει, που πραγματικά τώρα βλέπεις ότι υπάρχει ζωή, κινείται ο κόσμος, βλέπεις ότι ακόμη και μία έξοδος, τα ψώνια τους δίνουν μία αίσθηση ικανοποίησης, είναι όλοι χαμογελαστοί, δεν ξέρω κατά πόσον έχει διάρκεια αυτό. Αλλά δεν πάβει στιγμιαία τουλάχιστον να τους ευχαριστεί. Τώρα πόσο έχει μέσα αυτή όλη η δράση και τον καταναλωτισμό και το πρόβλημα του καταναλωτισμού, σίγουρα δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, γιατί η κοινωνία μας ούτως ή άλλως είναι άκρος καταναλωτική. Άλλωστε την πράξη αυτή, δηλαδή το να ψωνίσουμε, το να καταναλώσουμε, το να αγοράσουμε, οι άνθρωποι την νοηματοδοτούν τελείως διαφορετικά. Εδώ διαβάζω άρθρα ότι υπάρχει ένα έργο που λέγεται «Καταναλωτική κοινωνία» και μιλά για μια αλλαγή του κοινωνικού περιβάλλοντος των ανθρώπων, καθώς το περιβάλλον των ανθρώπων δεν είναι πλέον οι άλλοι άνθρωποι, αλλά τα αντικείμενα. Και όπως το λυκόπεδο που γίνεται λύκος για να ζήσει μαζί με τους λύκους, έτσι και εμείς γινόμαστε λειτουργικοί όπως τα αντικείμενα. Η καταναλωτική κοινωνία συνιστά μια θεμελιώδη μετάλλαξη της οικολογίας του ανθρώπινου είδους, όπου όλα διέπονται πια από τον νόμο της ανταλλακτικής αξίας. Έχουμε σε όλα μια αυθονία και η οποία, δεν ξέρω, ίσως να μας οδηγεί και στην ουτοπία. Έχει κάποια μια ενδιαφέρουσα έτσι προσέγγιση εδώ, που λέει ότι το εμπορικό κέντρο πολιτισμικοποιείται, παρέχοντας λίγο απ' όλα. Και πια έτσι αναμοχλευόμαστε όλοι σε αυτό το περιβάλλον. Έτσι παράγουμε, καταναλώνουμε αγαθά και τα έχουμε κατατάξει σε ένα αρκετά ψηλό επίπεδο στο σύστημα αξιών μας. Λέει ότι ο άνθρωπος καταναλωτής είναι πλέον μια επιχείρηση ειδονής και ικανοποίησης. Μία θεσμοποιημένη καταναγκαστική ειδονή, η οποία δεν είναι ούτε δικαίωμα, ούτε τέρψη, αλλά καθήκον του πολίτη, που οφείλει να είναι ευτυχισμένος, ερωτευμένος, να έχει εφορία, να είναι δυναμικός, να είναι συμμετοχικός
και η κατανάλωση, μας λένε εδώ οι ειδικοί, δεν συνεπάγεται την ειδονή. Αλλά η ειδονή αυτή προέρχεται από την ένταξή μας σε μια συλλογικότητα που μας αποδέχεται εφόσον κινούμαστε στο πλαίσιο των αξιών της και των κωδίκων της. Μια μεγάλη ιστορία που όλοι μας τη βιώνουμε, αλλά αυτό ήταν έτσι ένα μικρό αφιερωματάκι στην Παρασκευή αυτή που ήταν άκρος καταναλωτική. Παρεπιπτόντως, εγώ δεν πρόλαβα να πάρω κάτι. Ίσως να κρατήσουν τα απόνερα και το Σάββατο. Να βάλουμε λίγη μουσικούλα και επανερχόμαστε. Thank you.
Μετά από αυτό το διάλειμμα, επιστρέψαμε. Και όπως κάθε Παρασκευή θα μιλήσουμε και για ένα θεματάκι ομορφιάς. Αυτή την εβδομάδα είχαμε catwalk. Εκεί είδαμε, είχε απ' όλα, φτερά και πούπουλα. Έχω επιλέξει εδώ κάποια σημεία που μου άρεσαν. Α, να επανέλθω λίγο στους εορτάζοντες. Διαβάζω ότι γιορτάζει η Κυπαρισία, που μπορεί να ακούσουμε μια σύση, μια παρέσια, μια παρεσίνα, μια παρεσία, μια παρέσα. Ο Νίκον και ο Στέριος και τα γνωστά Στέλιος, Στέλλα και τα λοιπά. Οπότε, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, έλαμψαν οι celebrities στο Mad Walk 2021, φόρεσαν τα καλά τους, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή διοργάνωση. Νομίζω έγινε στο γήπεδο Τάικ Βοντό του Παλού Φαλήρου. Τερά και πούπουλα, γκλάμ και σεξ εμφανίσεις. Πολύ, πολύ φτερό. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι της μόδας και θα φορέσουμε κι εμείς κανένα φτερό έτσι για το ρεβιγιόν. Σατέν, βελούδο, αέρινα υφάσματα και νίων αποχρώσεις. Βέβαια υπήρχαν και κάποιες παραφωνίες οι οποίες πάντα μάλλον πρέπει να υπάρχουν για να τραβούν έτσι το... να κλέβουν τις εντυπώσεις και το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ξεχώρισα την εντύπωση, την εμφάνιση της Τάμπτα, την οποία τη θεώρησα εξαιρετικά pop, που ήταν σαν ένας φιόγκος που θύμιζε λίγο και κάτι από γκέισα. Ναι, ήταν πολύ εντυπωσιακό το look της και μάλλον επάξια κερδίζει και τον τίτλο του Style Icon. Ήταν custom made το σύνολο σε αποχρώσεις ροζ και η σχεδιάστρια ήταν μια Ελληνίδα, καινούργια σχεδιάστρια. Έλενα Καβαδά τη λένε. Και η δημιουργή είχε αναφορέ στην Ιαπωνική παράδοση και τέριαζε και στο act της τραγουδίστριας. Είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Και φυσικά θα πούμε ότι η φετινή παρουσιάστρια ήταν η Δούκη Σονομικού, η οποία όσα διαφορετικά outfit και να δοκίμασες εκείνη τη βραδιά, νομίζω ότι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Εγώ η αλήθεια είναι θα προσπαθήσω και θα πω ότι το αγαπημένο μου ήταν αυτό το golden look. Δεν ήξερες που τελειώνει το ύφασμα και που ξεκινάει το δέρμα. Αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Μάλλον πρέπει να έχεις και αυτό το look ούτως ή άλλως για να μπορείς να το στηρίξεις, διότι αν βάλουμε κι εμείς golden κρέμα πάνω μας, δεν ξέρω αν θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Κάποιοι εδώ σχεδιαστές που συμμετείχαν ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, η Λένα Κατσανίδου, η Σίλια Κρυθαριώτη, ο Απόστολος Μητρόπουλος, πραγματικά νομίζω ότι ένα φόρεμα του Μητρόπουλου το έχω ακόμη στη ντουλάπα μου, είναι εξαιρετικό. Δημήτρης Πέτρου, Βρετός Βρετάκος, πολλοί και πολλοί άλλοι. Και από τους celebrities που συμμετείχαν σε όλο το show, από Κωνσταντίνο Αργυρό, Ιδία Δάμου, Γιώργο Κακοσέο, το Κόνι Μεταξά, Παπαρίζου, εντάξει, ο σούπερ στάρ, ο ένας και μοναδικός, ο υπέρτατος και υπέρλαμπρος και υπερφυσικά λαμπερός, ήταν ο Σάκης, ο ένας και μοναδικός. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με αυτό το πράσινο χρώμα, αλλά ό,τι και να φορέσει ο Σάκης,
το ξεχνάς γιατί είναι ο Σάκης. Αυτά για το στο κομμάτι της μόδας. Νομίζω ότι ήταν το event που μονοπόλησε έτσι την εβδομάδα και νομίζω ότι θα συζητηθεί και για το επόμενο διάστημα. Έτσι τώρα κάποια μικρά tips όσον αφορά την τάση που υπάρχει στο μανικιούρ για αυτή την περίοδο. Εδώ διαβάζω κλασικό γαλλικό, αναβιώνει ξανά. Με λιγάκι πιο μακριά νύχια, λιγάκι που θυμίζουν έτσι παλαιότερες εποχές, όχι τόσο τετραγωνισμένα. Βέβαια μπορούμε να το μεταμορφώσουμε, κάπου το είδα και αυτό, κάποια celebrity το είχε λανσάρει σήμερα. Αντί για το γαλλικό το λευκό να βάλεις στις άκρες ένα glitter βερνίκι, οπότε νομίζω ότι ταιριάζει και για τις εορταστικές εμφανίσεις. Άλλο πάλι είναι το ανάγλυφο. Αυτό τώρα το στυλ 3D με minimal διακόσμηση στα νύχια. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά καλό. Καλό μου ακούγεται. Και υπάρχει και το matte. Αυτό νομίζω έχω την αίσθηση ότι λερώνει πολύ εύκολα. Δηλαδή και με ένα στυλό να γράψεις, νομίζω ότι μετά δεν καθαρίζει κιόλας. Στο κομμάτι της ομορφιάς νομίζω ότι ήταν enough για σήμερα. Θαμποθήκαμε από τη λάμψη και από το και από τα χρυσαφένια σώματα, δέρματα, κυφάσματα και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για κάτι επίκαιρο. Σε λίγο. Thank you.
Επιστρέψαμε μετά το διαλυματάκι, μετά το νεράκι. Ακούμε και τι λέμε. Και έτσι λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που δυστυχώς μονοπολεί, δυστυχώς μας απασχολεί και σε καμία περίπτωση δεν το κατατάσσω στην κατηγορία του ευζήν που πάντοτε συζητάμε στο τέλος ή στην αρχή της εκπομπής. Αλλά όμως, χωρίς το ένα και μοναδικό συστατικό που λέγεται αγάπη σε όλες του τις εκφάνσεις, το πώς έχει μεγαλώσει κανείς, που πάντοτε όλα ξεκινάνε εκεί από την αρχή. Αλλά ακόμη και σε αυτό το κομμάτι να πήγε κάτι στραβά, υπάρχουν τόσα χέρια για να πιαστεί. Να βοηθηθείς, να μην καταλήξεις να γίνεις ένας καθρέπτης μιας βίαιης ή μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς, που είναι καθαρά επιλογή μας αν δεν το κάνουμε. Και φυσικά αναφέρομαι στη χθεσινή ημέρα, η οποία ήταν αφιερωμένη στην... ήταν η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Και αυτό αποφασίστηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 1999 να ανακηρυχθεί 25 Νοεμβρίου ως Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Για να αναδείξει αυτό το σημαντικό πρόβλημα με την παγκόσμια διάστασή του. Εγώ πάντοτε είμαι αντίθετη σε αυτές τις θεσμοθετημένες παγκόσμιες μέρες και
Και είναι ένας και μοναδικός λόγος. Όταν είναι κάτι ανάλαφρο, για να το συζητήσουμε, για να γελάσουμε, όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα η Παγκόσμια ημέρα του άντρα, ή της γυναίκας, ή της τουαλέτας, ή της επιχειρηματικότητας, νομίζω ότι έχουν έτσι μια χιουμοριστική διάσταση. Αρχίζω και αντιδρώ όταν για σοβαρά θέματα μπαίνουμε στη διαδικασία να θεσπίσουμε παγκόσμιες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι πια έχει ξεφύγει, κάπου έχουμε αποτύχει και αρχίζει το μάζεμα από τέτοιες κινήσεις. Και γι' αυτό πάντοτε αντιδρώ όταν βλέπω να γίνονται συγκεντρώσεις μόνο και μόνο επειδή είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι τόσο σοβαρό. Θα μου πείτε βέβαια, από κάπου πρέπει να υπάρχουν και αφορμές, να υπάρχει και η πληροφόρηση, να μαθαίνει ο κόσμος. Δεν ξέρω, είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και μάλιστα οι έρευνες εδώ δείχνουν ότι την πρώτη περίοδο της πανδημίας, του COVID-19, η βία κατά των γυναικών χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως ισκιώδης πανδημία. Σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος ανέφερε ότι για πολλές γυναίκες και παιδιά το σπίτι δεν είναι ένα ασφαλές μέρος, δεδομένου ότι οι πολιτικές απομόνωσης και περιορισμού που εφαρμόστηκαν από τα κράτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάδοση του κορονοϊού για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είχε ως συνέπεια την περαιτέρω αύξηση του κινδύνου και την έκθεσή του σε όλες τις μορφές έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας λόγω του περιορισμού της μετακίνησής τους και της συγκατοίκησης συνεχώς με τον κακοποιητή τους. Έχουμε μετά και κάποιες άλλες εκφράσεις που δυστυχώς επίσης μονοπολούν, το body shaming, το doxing, το cyber flashing, μια σειρά νέων όρων που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση, που έχουν να κάνουν μάλλον και με την εμφάνιση των γυναικών, αλλά εδώ μπλέκεται πολύ το διαδίκτυο και η έμφυλη βία που ασκείται με τη χρήση της τεχνολογίας ή μέσω του διαδικτύου είναι ένα ολοένα και συχνότερο φαινόμενο. Για το οποίο απουσιάζει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός. Και σε αυτό το σημείο έρχεται να καλύψει αυτό το κενό ο όρος ψηφιακή διάσταση της βίας κατά των γυναικών. Καλοί είμαστε στους όρους, καλοί είμαστε στο να θεσπίζουμε μια ημέρα και να λέμε ότι είναι η παγκόσμια ημέρα για το κάθε τι. Το θέμα όμως αρχίζει και γιγαντώνεται και φανερώνεται και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο επόμενος. Και πολλές φορές, ξέρετε, δεν είναι η βία μόνο στο κομμάτι που μπορεί κάποιος να κάνει λάθος, να μη σπεύσει, να ενημερώσει, να ζητήσει βοήθεια, αλλά είναι και ένα κοινωνικό συνολικά φαινόμενο. Το παρατηρώ και στην καθημερινότητα. Βλέπεις ότι απέναντί σου, χωρίς να σε ξέρει, μπορεί να έρθει στη δουλειά σου απαιτώντας να γίνει αυτό που θέλει. Και όταν εσύ του λες ότι δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει, ό,τι παράλογο και να είναι αυτό, βλέπεις πια και από τη στάση του σώματος, δεν συζητώ για τη φωνή και την μη ψύχρεμη, ας πούμε, συμπεριφορά. Αλλά βλέπεις πια ότι και από τη στάση του σώματος έρχεται τόσο πολύ κοντά σου επιθετικά, που πολλές φορές έχω δεχτεί σχόλιο και παρατήρηση από άλλο πελάτη που μου λέει ότι αυτό που έγινε μόλις τώρα εγώ το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο, διότι ως τρίτος έβλεπα την τάδε συμπεριφορά. Οπότε δεν ξέρουμε ποιος είναι ο επόμενος. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουν πολλοί παράγοντες συντελέσει στο να μην έχει κανένα όριο
Αυτό είναι το πιο τρομακτικό. Δεν έχουμε όρια πια. Και η μόνη εκδήλωση είναι η βίαιη εκδήλωση. Δεν βλέπω πουθενά κάποιος να αποσυμπιέζεται. Δεν το γενικοποιούμε, αλλά λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε δει αποσυμπίεση με άλλον τρόπο παρά μόνο με τη βία. Και διαβάζω εδώ μία έρευνα που αναφέρει τα συχνότερα λάθη των κακοποιημένων γυναικών και εστιάζει στα τρία συχνότερα λάθη. Το πρώτο λάθος είναι θα βγάλω μια φωτογραφία για να αποδείξω τον ξυλοδαρμό μου. Η φωτογραφία δεν είναι από μόνη της ικανό αποδεικτικό μέσο. Αυτό αφενός συμβαίνει γιατί μπορεί να υποστεί σίγουρα επεξεργασία και αφετέρου γιατί το άτομο μπορεί να έχει μακιγιαριστεί ή να έχει αλλοιώσει την πραγματική εικόνα. Οπότε αυτό δεν μπορεί να αποδείξει μια κακοποίηση. Το δεύτερο λάθος λέει θα πάω στο πλησιόστερο νοσοκομείο και θα πάρω ιατρικό πιστοποιητικό από τον χειρούργο κτλ. Ο ιατροδικαστής είναι ο μόνος γιατρός που έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και για την πιστοποίηση των σωματικών βλαβών. Καμία άλλη ιατρική ειδικότητα. Και το τρίτο λάθος, δεν θέλω να υποβάλω μήνυση, οπότε δεν μπορώ να εξεταστώ από ιατροδικαστή. Είναι σημαντικό όλες οι γυναίκες να γνωρίζουν τις ορθές διαδικασίες, ακόμη και αν δεν συμβεί στις ίδιες ένα τέτοιο περιστατικό βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων, είναι εξαιρετικά πιθανό να χρειαστεί να συμβουλεύσουν κάποιο άτομο του οικογενειακού ή του φιλικού του περιβάλλοντος. Μόνο με τη σωστή ενημέρωση η γυναίκα θα μπορέσει να προβεί στις σωστές κινήσεις και τελικά να καταφέρει να δικαιωθεί. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από τον... από ένα άρθρο του Προέδρου της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. Και αφού είπαμε σχολιάσαμε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, να δούμε τελικά το φωτεινό, το καλό, πώς μπορούμε να βγούμε από όλο αυτό. Και η μία και μοναδική λέξη σε ένα πιο γενικό επίπεδο είναι η αγάπη. Πολλοί, πολλοί ορισμοί, πολλές εδώ οι ετυμολογίες. Και διαβάζω ένα άρθρο που λέει ότι άλλους τους ακολουθεί και αφήνει όμορφα συναισθήματα στην πορεία της ζωής τους και σε άλλους αφήνει ανεξίτηλα σημάδια που πονάνε. Με την αγάπη λένε ότι όλα μπορείς να τα νικήσεις και να σβήσεις κάθε πόνο, αρκεί να μην χάσεις τον εαυτό σου μέσα της. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να συμβεί, ειδικά όταν ο ένας πιστεύει ότι έχει έναν σύμμαχο δίπλα του, αλλά εκείνος φοράει απλά μια μάσκα. Εδώ εντάξει, ίσως να αναφερόμαστε λίγο στις διαπροσωπικές σχέσεις. Λίγο ρομαντικό, λίγο φιλοσοφικό εδώ το άρθρο. Μας λέει ότι μέσα στο σκοτάδι βλέπουν το φως που ορισμένες φορές καταλήγει να είναι σταγόνα στον ωκεανό και εκεί ακόμη ψάχνουν ένα σωσίβιο. Όχι για να πιαστούν αυτοί, αλλά για να το δώσουν στο διπλανό τους. Μόνο που όσο καλό κολύμπι και να ξέρουν, οι ίδιοι ωκεανός είναι και οι παγίδες. Ο ωκεανός είναι δύσκολος και οι παγίδες του είναι πολλές. Και στην ερώτηση τι είναι αγάπη, δεν είναι συμπόνια ούτε καλοσύνη. Συμπόνια είναι δύο, αυτός που πονάει και αυτός που συμπονάει. Στην καλοσύνη είναι δύο, αυτός που δίνει και αυτός που δέχεται. Μα στην αγάπη είναι ένας. Σμίγουν οι δύο και γίνονται ένα. Αυτά λίγο πολύ στο διαπροσωπικό κομμάτι. Βέβαια, όπως έχουμε
Η αγάπη πρέπει να ξεκινάει, θα ήταν η σωτηρία μας αν ξεκινούσε μέσα από την οικογένειά μας, από την ώρα που γεννιόμαστε. Η έλλειψή της, δυστυχώς και πολλά άλλα βέβαια, μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να σχολιάζουμε, να δημιουργούμε παγκόσμιες μέρες, να ζούμε, θα έλεγα, σε μία ανασφάλεια και έναν φόβο για το τι έρχεται. Ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και μαζευόμαστε σιγά σιγά. Με θετική διάθεση να κάνουμε αυτό που μας ευχαριστεί. Να είναι αυτό τα ψώνια, να κάνουμε τα ψώνια μας. Η περίοδος είναι εορταστική. Το κέντρο της Αθήνας έχει στολιστεί υπέροχα, όπως καμία άλλη χρονιά. Και πραγματικά βλέπω ότι και ο κόσμος το χαίρεται πολύ. Κάποια στιγμή κατά το παρελθόν θυμάμαι ότι υπήρχε μία τάση έτσι μινιμαλιστική. Όχι πολλά έξοδα, όχι πολλά φωτάκια. Νομίζω ότι τελικά κάποιες φορές αξίζει. Όταν αυτό είναι να μας κάνει να χαιρόμαστε εμείς, τα παιδιά μας,
να είναι μια αφορμή για βόλτα, να είναι μια αφορμή να χαμογελάσουμε, να βγάλουμε μια φωτογραφία, να γεμίσει, ας πούμε, τις αναμνήσεις μας. Οπότε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, επειδή το προηγούμενο διάστημα έτσι και ακόμη και τώρα είναι πιεστικό, με όσους συζητώ έχουν μεγάλο προβληματισμό στο κομμάτι το επαγγελματικό, στο κοινωνικό. Η αλήθεια είναι ότι τα 2 τελευταία χρόνια δεν μπορείς να πεις ότι ήταν εύκολα. Αναδείχθηκαν για τον καθένα μας. Μάλλον βγήκαν στην επιφάνεια πολλά προβλήματα που μπορεί να υπήρχαν, αλλά επιδεινώθηκαν. Μπορεί να υπήρχαν, αλλά να ήταν κάτω από το χαλάκι. Και τώρα πια να φάνηκαν ξεκάθαρα. Οπότε βλέπω ότι η τάση του κόσμου είναι πιο ριζοσπαστική. Νομίζω ότι ίσως να μας φτάσει όλη αυτή η κατάσταση στην αντίπερα όχθη. Να παίρνουμε αποφάσεις για τη ζωή μας πιο ραγδαίες, πιο ίσως πιο δραστικές. Γιατί καταλαβαίνουμε τελικά ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και όχι απλά ο χρόνος καθεαυτός και το τι κάνουμε με αυτόν τον χρόνο. Διάβαζα μία έρευνα ότι τα τελευταία 2 χρόνια στην Αμερική σημειώθηκαν οι περισσότερες παραιτήσεις, όχι απλών υπαλλήλων. Έκαναν μία έρευνα σε μεγάλες fast food, αλλά ακόμη και προϊσταμένων, ακόμη και στελεχών, που με αυτόν τον τρόπο έλεγαν όχι στην εκμετάλλευση, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι θα έχαναν τα δουλειά τους. Ίσως αρχίζουμε πια να το βλέπουμε από μια άλλη σκοπιά και να οδηγούμαστε προς μια άλλη κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να είναι μόνο για το καλό όλων μας, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο στο συνολικό καλό μπορούμε να νιώθουμε και εμείς την ολοκλήρωση και την ευτυχία. Γιατί όταν όλα δίπλα σου καταραίουν, αυτό είχε να κάνει και με την οικονομική κρίση, όταν αυτό συνέβη, και με την υγειονομική τώρα. Δεν μπορείς ως μονάδα μόνο να τα αντιμετωπίζεις. Ακόμη και εσύ αν είσαι καλά, όταν στο περιβάλλον σου βλέπεις αυτά τις φοβερές ας πούμε συνθήκες που διαδραματίζονται, δεν μπορείς να αντλήσεις τη χαρά μόνο επειδή εσύ είσαι καλά. Οπότε, στο κομμάτι του ευζήν για να κλείσουμε, αγάπη, ευτυχία και τελικά το συνολικό καλό. Ας ευχηθούμε να φτάσουμε εκεί, να είναι οι φετινές μας γιορτές πιο λαμπερές, πιο αγνές, πιο ουσιαστικές, με σχέσεις ουσιαστικές, με στιγμές αληθινές. Και είμαστε εδώ την επόμενη Παρασκευή να τα ξαναπούμε. Ίσως να έχουμε και πιο light θέματα. Αυτή η εβδομάδα ήταν λίγο, έτσι είχε λίγο αυτό το βάρος και αυτές τις ημέρες που περιγράψαμε πιο πριν. Θα είναι πιο εορταστική σίγουρα και όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, τόσο περισσότερα. Τόσο περισσότερα λαμπιόνια και glitter θα έχουμε. Οπότε, γεια σε όλους, βράδυ και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. 9 με 10 κάθε Παρασκευή. Bye!